Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που σας καλωσορίζουμε όλους απόψε σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο για να γιορτάσουμε μαζί μια πολύ ευχάριστη στιγμή, η οποία είναι η απονομή των βραβείων Olympia Health Nutrition Awards, τα οποία ξεκίνησαν πέρσι την πορεία τους στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία, σε μια πραγματικά πανέμορφη δήλωση. Και συνεχίζουμε φέτος εδώ. Και είναι διπλή η χαρά μας, γιατί τα βραβεία αυτά φέτος θα δοθούν στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, του προγράμματος Aristoil, το οποίο θα μας συνοδεύσει τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το τέλος του 2019 και το οποίο ελπίζουμε ότι θα φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στον κλάδο του ελαιολάδου για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Η απονομή των βραβείων, όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν οι ενημερωτικές ομιλίες, οι οποίες πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς ομιλητές, όπως το βλέπετε και στο πρόγραμμα. Και πιστεύω ότι φεύγοντας από εδώ απόψε θα είμαστε όλοι πολύ πιο γεμάτοι, με ενέργεια, για να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο αγώνα της ποιότητας στον χώρο του ελαιολάδου και της ελιάς γενικότερα. Μία ενέργεια την οποία σήμερα το πρωί όσοι παρευρέθησαν στον χώρο της πνίκας πιστεύω ότι την ένιωσαν πάρα πολύ έντονα. Για όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν, να σας πω ότι έγινε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση εμβολιασμού, βολιάσματος μίας ελιάς που βρίσκεται στον χώρο της πνίκας, ακριβώς στο σημείο εκείνο που γίνεται η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας όταν έρχεται από την Αρχαία Ολυμπία. Και εμβολιάστηκε με την ποικιλία εκείνη που ονομάσαμε Ολύμπια ποικιλία που βρίσκεται στην Αρχαία Ολυμπία και τα οποία εμβόλια, τα πόλια μεταφέρθηκαν από δέντρα από την Αρχαία Ολυμπία στο χώρο της Πνίκας για να δώσουμε μια ανανέωση, να δείξουμε το σύμβολο της ανανέωσης που έχει έρθει στον χώρο του ελαιολάδου. Δεν θα πω περισσότερα για εισαγωγικά. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Μαντά, ο οποίος θα μιλήσει στη θέση του Περιφερειάρχη του κ. Τατούλη, ο οποίος είχε μια καθυστέρηση, ο οποίος θα έρθει αργότερα στην απονομή των βραβείων.